πρώτη φυσική ερώτηση που βγαίνει, γιατί έχουμε και ένα κοινό από entrepreneurs. Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή σου το massive deal που έχεις καταφέρει πριν από περίπου 2 χρόνια, νομίζω κλείνουμε 2 χρόνια. Mm-hmm. 360 εκατομμύρια δολάρια από την Delivery Hero. Έχει αλλάξει τη ζωή σου καθόλου? Καταρχάς, με τι ήρθες εδώ? Ήρθες με αυτοκίνητο? Με ένα σκουτεράκι ήρθα. Καταρχάς, τα περισσότερα χρήματα πήρα το Venture Friends, ο Απόστολος και οι Limited Partners του, οπότε εμείς καείς, ό,τι έμεινε. Super. Όχι, δεν άλλαξε τόσο η ζωή, να σου πω την αλήθεια, και πριν σχετικά ok ήμουνα. Εντάξει, υπάρχει μια παραπάνω ευχέρεια στο να επενδύεις ή να αναζητάς διάφορες ευκαιρίες οι οποίες θα ήταν χρήσιμες από return point. Αυτό που έχετε καταφέρει είναι εκπληκτικό, είναι ρεκόρ για το ελληνικό οικοσύστημα, είναι κάτι το οποίο έχει ripple effects, τα οποία τα βιώνουμε ακόμα και σήμερα, λες και ήταν χθες το announcement. Είναι ένα πολύ δυνατό story και είναι καταρχάς χαρά μας και τιμή μας που είσαι μαζί μας. Και congrats και για την Endeavor και το Fortune. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν παίρναμε λίγο το νήμα από την αρχή, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος, νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ γνώστες του story του InstaShop. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το μαθαίνουμε και είναι ένα από τα πρώτα μεγάλα exits, οπότε είναι λογικό που πιάνει και λίγο απροετοίμαστος στο να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει όταν γίνεται ένα exit. Αλλά να πιάσουμε λίγο το story και λίγο πιο πριν. Μεγάλωσε στο Χαλάνδρη. Πήγε σχολείο στο Χαλάνδρη και σε ποια άλλη περιοχή? Στη Ραφίνα. Σπούδασε στην Ελλάδα και βρίσκεσαι ξαφνικά στο Ντουμπάι να έχεις ένα από τα μεγαλύτερα online grocery apps του region. Ποια είναι τα σημεία αυτά μέσα στη ζωή σου που ξεχωρίζεις? Γιατί είναι ένα exceptional story. Τέλεια, ναι. Η πραγματικότητα είναι αρκετά παίζει σε μικρότερο επίπεδο. Μια φυσιολογική μεσοαστική οικογένεια, σε δημόσια σχολεία πήγα. Νομίζω αυτό που μάλλον διέκρινε εμένα είναι ένα διαρκώς κάψιμο στο στήθος για πρόοδο. Και αυτό το κάψιμο ήταν είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, είτε στο πανεπιστήμιο. Ήμουν διαβαστερό παιδί, ως φυτό, δηλαδή κυρίως διάβαζα και είχα δίψω να μάθω. Και κατέληξα στο Ντουμπάι μέσω του Άμστερνταμ. Ναι. Δούλευα στη Φίλιψ εκεί πέρα, σπούδασα, έκανα μεταπτυχιακό. Και στην ουσία δεν άντεχα λίγο πολύ το καιρό, λίγο το φαγητό στην Ολλανδία δεν συγκρίνεται. Οπότε αποφάσισα να δοκιμάσω κάποια άλλη χώρα και κατέληξα στη Μέση Ανατολή και με στην έρημο, στη ζέστη. Στην ίδια εταιρεία, μετάθεση σωστά στη Φίλιψ. Χειρότερο μου φέρατε. Στην ίδια εταιρεία, λοιπόν, μεταφέρεσαι από το Ρότερνταμ στο Ντουμπάι. Και έτσι, λοιπόν, καταλήγεις στο Ντουμπάι, γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Πώς προέκυψε το Ντουμπάι? Σωστά. Δηλαδή, σπούδασα στο Ρότερνταμ, οπότε δούλεψα στη Φίλιψ στο Άμστερνταμ και μια εταιρική μετάθεση έγινε. Πήγα στο manager μου, του είπα, δεν αντέχω την Ολλανδία πλέον. Και αυτό είχε το κλασικό ολλανδικό χιούμορ. Γέλασε και λέει, τώρα θα δεις, θα σε πάω στο τέλειο καιρό. Οπότε καταλήξαμε στο Ντουμπάι. Γνωρίζεις την Ιωάννα, την co-founder σου στο Ντουμπάι και ξεκινάτε ένα startup το οποίο δεν είναι το InstaShop. Σωστά. Με την Ιωάννα βασικά όντως ήμασταν φοιτητές και τελειώσαμε μαζί στα 5 χρόνια ακριβώς. Δηλαδή ένας κολλητός μου πρώτος σε βαθμολογία, εγώ και μετά η Ιωάννα. Εκεί είχαμε κολλήσει. Και στην ουσία γνωριζόμαστε τα τελευταία 20 χρόνια και είναι νομίζω ένα πολύ κομβικό κομμάτι της επιτυχίας του InstaShop, όπου είναι ακριβώς η σχέση που έχουμε με την Ιωάννα. Και... Ποια άλλα είναι τα κομβικά, γιατί clearly η co-founder είναι σίγουρα ένα από τα πιο βασικά κομβικά κομμάτια της επιτυχίας, αλλά είστε σε ένα χώρο, σε μια χώρα την οποία δεν την ξέρετε, mm-hmm. Είστε σε ένα industry το οποίο δεν το ξέρετε, mm-hmm. Χωρίς κεφάλαια, και ξαφνικά βρίσκεστε να έχετε κάνει μια από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες του region. Ποια είναι τα βασικά σημεία, θα έλεγες, αν μπορούσε να διαλέξει 2-3 βασικά σημεία? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν το ζεις, δηλαδή και εγώ όταν το σκέφτομαι, γιατί πουλήσαμε την InstaShop, τη Delivery Hero, ήταν ακριβώς λίγο πολύ κοντά στα γενέθλια που έκλεισε η συμφωνία, τον Ιούνιο του 2020, και είναι δύσκολο να συλλάβεις τη ταχύτητα και με τα πολύ περιορισμένα κεφάλαια που είχαμε, να χτίσει μια εταιρεία από το 0 σε 5 χρόνια και να εκτιμηθεί η αξία της στα 360 εκατομμύρια. Είναι πολύ δύσκολη διαδρομή. Εγώ θα έλεγα κυρίως, για να δώσω λίγο την αίσθηση,
ότι δεν θα έπρεπε να είμαι invited εδώ πέρα τεχνικός μιλώντας, γιατί εγώ λόγω της Instas νιώθω 60 και. Οπότε δεν ξέρω. Ίσως από αυτούς που κάνουν... ανοίζω, ξέρεις, στην εικόνα, αλλά ήταν δύσκολη η εμπειρία και η πραγματικότητα είναι ότι για αυτούς που δεν γνωρίζουν, γιατί νομίζω, όπως είπε ο Παναγιώτης σωστά, η Instas στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ιδιαίτερα γνωστό. Αυτή τη στιγμή η Instas είναι σε 8-9 χώρες στη Μέση Ανατολή. Έχει περίπου 1.000 εργαζομένους στη διοίκηση. Κάνει εκατομμύρια παραγγελίες το μήνα. Ναι. Και νομίζω αυτά τα νούμερα είναι σε 5 χρόνια τότε επίσης και σήμερα είναι κάτι που οφείλεται στην ομάδα προφανώς, όχι σε μένα απλά. Είναι ένα εκπληκτικό story και ξέρουμε ως Endeavor και ως άνθρωποι δίπλα σου ότι έχεις και πολύ μεγάλο traction στην Ελλάδα, που θα ήθελα να σου ρωτήσω και αυτό. Επίσης κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, ότι είσαι ένας από τους top tech job creators στη χώρα και έχεις μια πολύ μεγάλη παρουσία και πολύ μεγάλο ambition, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σαν Έλληνας της Διασποράς και ένας founder που έχει ξεκινήσει την εταιρεία του στο εξωτερικό, να την γυρίσει και να την κάνει repatriate στην Ελλάδα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και ένας από τα πράγματα που μπορεί η Ελλάδα να βασιστεί για το περαιτέρω growth της. Πριν πάμε όμως αυτό, κάποιος θα υπέθετε, και είχαμε μια συζήτηση όταν το προετοιμάζαμε, όπου και εγώ εντυπωσιάστηκα, κάποιος θα υπέθετε ότι η πανδημία έχει κάνει accelerate και πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας σας το οφείλεται και στο αυτό το digital transformation, το accelerated digital transformation της πανδημίας. Σας επηρέασε η πανδημία και πώς? Ωραία, υπέροχες ερωτήσεις. Βασικά θα πάω πρώτα στην Ελλάδα λίγο να κουμπίσω. Το InstaShop είναι στην Ελλάδα, μπορεί να παραγγείλετε όλοι. Φαντάζομαι όλη η λιφάδα βουλιαγμένη κάπου μένετε. Προς τα εκεί, βάρη, πες. Είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας. Ωραία, τώρα. Στην Ελλάδα, βασικά εγώ θα το έθετα λίγο διαφορετικά. Η Ελλάδα έκανε εξαγωγή του InstaShop σε ένα βαθμό στα Αραβικά Εμιράτα, προφανώς και μέσω του ανθρωπίνου δυναμικού των founders, αλλά η τεχνολογγία η ίδια έχει αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Ωραία. Από την πρώτη γραμμή κώδικα έως τα εκατομμύρια γραμμές κώδικα που έχουμε σήμερα, όλα αναπτύχθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όχι κάπου, ξέρω, στη Silicon Valley. Αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 200 άτομα στην Ελλάδα. Οπότε όντως είναι καλός αριθμός και στο engineering και στο εμπορικό κομμάτι. Τώρα, για να πάμε στην πανδημία. Για μας στην InstaShop ήταν μια εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία και εγώ, αν με ρωτήσεις, δηλαδή, πολύ περισσότερη ζημιά έκανε η πανδημία στο InstaShop παρά καλό. Γιατί αυτό? Ναι. Σε πρώτο βαθμό, ούτως ή άλλως, μια εταιρεία για να αναπτυχθεί 100-150% το χρόνο δουλεύει πάρα πολύ σκυλιά. Και εμείς ούτως ή άλλως αναπτυσσόμασταν με πάρα πολύ όμορφους ρυθμούς και στην πραγματικότητα αναγκαστήκαμε να αναπτυχθούμε επί 200-300% μέσα σε 2-3 εβδομάδες και σε 2-3 μήνες μετά ακόμα περισσότερο. Αυτό δημιουργεί τεράστια πίεση στο infrastructure της εταιρείας, στο customer care, στο staff. Ναι, στο προσωπικό, τεράστια ψυχολογικά προβλήματα τα οποία λύνονται ακόμα λόγω της πίεσης της πανδημίας. Το InstaShop στο Dubai ήταν αυτό που ονομάζεται vital service. Ναι. Τι σημαίνει? Ότι η ομάδα ποτέ δεν σταμάτησε να έρχεται στο γραφείο. Δούλευαν 12 ώρες και παραπάνω και το μεταμορφώσαμε σε mission. Okay. Δηλαδή είχαμε πραγματικά πάρα πολλούς χρήστες, πιθανώς θα το έχετε ξανακούσει, οι οποίοι... Δηλαδή, φοβόντουσαν να βγουν από τα σπίτια τους και δεν θα είχαν τροφοδοσία σε διάφορα προϊόντα αν δεν ήμασταν εμείς. Και μάλιστα είμαστε η μόνη υπηρεσία κατά τη διάρκεια της πανδημίας στα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλες χώρες, οι οποίες συνεχίσαμε να παραδίδουμε παρά το extreme jump των παραγγελιών, same day. Εμείς κανονικά παραδίδουμε σε μία ώρα ή σε 45 λεπτά, αλλά συνεχίσαμε και το κρατήσαμε same day παρά την εξαιρετική έξαρση. Άρα το narrative στο staff ήταν ότι παρέχουμε κάτι το οποίο είναι vital αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίοδο κρίσης, ανθρωπιστικής κρίσης, και we better work, we better deliver. Ακριβώς. Και αυτό επικοινωνήθηκε σωστά, υιοθετήθηκε σωστά από την ομάδα, τη συνολική ομάδα του InstaShop, και ναι, το retention ήταν πολύ δυνατό παρά την εξαιρετική πίεση. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση και θα μας δώσετε 2 λεπτά παραπάνω, γιατί είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Μετά από 2 χρόνια, το exit της InstaShop παραμένει ακόμα και σήμερα το record exit της ελληνικής tech σκηνής. Mm-hmm.
Ποια είναι, κατά την γνώμη σου, έχεις αποτυπώσει λίγο ποιο είναι το multiplier effect, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του exit στο ελληνικό οικοσύστημα? Κοίταξε, είναι δύσκολο προφανώς να το μετρήσουμε, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ θετικό. Νομίζω αυτό που πιθανώς κάποιοι να μην γνωρίζουν, ότι τουλάχιστον για το Venture Friends 1, το instance που ήταν ένα fund returner που λέμε, οπότε επιστράφηκαν τα χρήματα στους 40 και LPs, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν family offices. Αυτό προφανώς ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση, το perception των family office για αυτό το asset class, το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Στο Venture Friends 2, 35% του συνολικού fund επιστράφηκε μέσω του InstaShop Exit, το οποίο έχει την ίδια ιστορία. Νομίζω ότι διάφοροι νέοι founders στην Ελλάδα κατάλαβαν ότι, ξέραν πιθανώς, αλλά κάποιοι κατάλαβαν επίσης ότι μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερες εταιρείες, να κάνουν think big, να έχουν μια εξωστρέφεια. Σωστά, σωστά. Πιστεύω να είναι ένα μικρό λιθαράκι στην συνολική έμπνευση του οικοσυστήματος. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Να συνεχίσει αυτό το εκπληκτικό trajectory. Για την όμορφη οργάνωση. Και ελπίζουμε να σπάσει γρήγορα το ρεκόρ σου. Ελπίζω και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.